Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Κάποια λόγια για την σημερινή βραδιά και την απονομή. Αυτή είναι η χαρά για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι ωραίο να παραβεύονται καλύτεροι και είναι η ικανοποίηση κάθε ποδοσφαιριστή να βρίσκεται σε τέτοια βραδιά. Κάποια λόγια για τη χρονιά που μας πέρασε, η βράβευση των κορυφαίων σήμερα. Ήταν μια πολύ ωραία σε θέμα ενδιαφέροντος χρονιά. Γιατί μέχρι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος κρίθηκε το πρωτάθλημα, η διαβάθμιση ακόμα παίζεται. Είχαμε ενδιαφέρον σε όλο το πρωτάθλημα και είδαμε και νέα ταλέντα να φαίνονται. Κάποιος που μου είχε τώρα στο μυαλό είναι ο Κύρος Σωτηρίου, που τελευταία παιχνίδια ειδικά ήταν φανταστικός. Κάποιοι νεαροί τερματοφύλακες που έχουν πάρει ευκαιρίες στις ομάδες τους και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και μία ευχή για τον Αλφα Sports TV, ο οποίος έκλεισε ένα χρόνο ζωής. Το Alpha Sports TV για μένα είναι κάτι πολύ καλό. Έχει σταθεί πολλές φορές δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Πρόσφατα είχα βραβεύσει και εμένα στα βραβεία πάση για τη β' κατηγορία και είναι κάτι που μας ευχαριστά μας τους ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Θα μας πεις και κάποια λόγια για σένα και για την ομάδα σου. Εντάξει. Πήρες μια απόφαση πριν από λίγο καιρό. Εντάξει, είχα αποφασίσει να σταματήσω ποδόσφαιρο μετά από 20 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αποφάσισα να σταματήσω. Εντάξει, έχω μπει στην προπονητική τώρα, έχω αναλάβει τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και ελπίζω να μου δοθούν οι ευκαιρίες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τι να περιμένει για την επόμενη χρονιά? Από ό,τι έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, έχουν σκοπό να χτυπήσουν ξανά την άνοδο, παρόλο που θα είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Με ένωση είναι Αγία Νάπα, ο Θέλων, Αλκίν να επανέρχεται και δεν ξέρουμε Άχνα ή Πάφος, θα δείξει. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή βραδιά. Ευχαριστούμε.